Καταρχήν να ευχαριστήσω αυτή την συνεργασία της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού του Δήμου Κομωτινής με τον σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστροπολίτες Γνώση και Δράση, το Σύλλογο του Δημοτήχου, για την προβολή του πολιτισμού της Θράκης και ιδιαίτερα της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Δημοτήχου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ένα όραμα αυτής της Δημοτικής Αρχής από το 2011 παίρνει σάρκα και οστά και με αυτή την εκδήλωση. Ποιο είναι αυτό το όραμα? Ότι το Δημότυχο να ονομαστεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ονομάζεται έτσι το Δημότυχο? Το Δημότυχο, όπως γνωρίζουμε, είναι μια πόλη 7.000 χρόνων συνεχούς κατοίκησης. Στο Δημότυχο συναντά κανείς την Ρωμαϊκή εποχή, τη Βυζαντινή εποχή, την Οθωμανική περίοδο και φυσικά την νεότερη περίοδο. Είναι μια πολυπολιτισμική πόλη, όπου τα μνημεία της είναι, επιτρέψτε μου να πω, ζωντανά. Δεν είναι πέτρες και χώματα και λέμε ότι εδώ κάποτε κατοίκησαν Έλληνες. Τα υψηλότατα βυζαντινά τείχη, τα οποία δεσπόζουν στο κέντρο της πόλης με τους 22 πύργους και τον πύργο της το βουλά της Βασιλοπούλας, μαρτυρούν την Βυζαντινή περίοδο, όπου το Δημότυχο, όπως γνωρίζουμε, ήταν η πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Και φυσικά δεν έγινε τυχαία πρωτεύουσα του Δημότυχου, του Βυζαντίου, μιας αυτοκρατορίας, ήταν γιατί είχε σημαντικότατη γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση και νομίζω διαχρονικά είναι αυτό, ισχύει διαχρονικά αυτό το πράγμα. Όπως επίσης το τριόροφο κάστρο του Ιάννη του Κατακοσμίνου, του αυτοκράτορα της Νίκαιας, που είναι στο Πίθιο, το οποίο επίσης είναι και μάλιστα και επισκευασμένο, μένει ο τρίτος όροφος να επισκευαστεί για να ολοκληρωθεί και να μπορεί να έχει επισκεψιμότητα. Να πούμε το τέμενο στο Βαγιαζί, το μεγαλύτερο τέμενο της Ευρώπης και το αρχαιότερο, το οποίο χαρακτηρίζεται για την αρχιτεκτονική της στέγης του, της ξύνης στέγης του παγκοσμίως, αλλά και την μοναδική παράσταση που έχει, που η παράσταση αυτή απεικονίζει τον παράδεισο των μουσουλμάνων, το οποίο επίσης επισκευάζεται, όπως τα αρχαιότερα οθωμανικά λουτρά, τα λουτρά του Ορού της Πασά, τα οποία είναι μεγάλης ιστορικής αξίας, αλλά και από την Ρωμαϊκή εποχή, η αρχαία Πλωτινούπολη, που με τις ανασκαφές, που με λεφτά του Δήμου μας χρηματοδοτήσαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή με 300.000 και περισσότερο για ανασκαφές, οι οποίες έφεραν στο φως της δημοσιότητας μοναδικά ψηφιδωτά και το πρώτο υδραγωγείο στην Ευρώπη. Φυσικά και αυτό είναι στο στάδιο όπου χρειάζεται ένα στέγαστρο που η περιφέρεια μας υποσχέθηκε ότι θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή αυτού του στεγάστρου, αλλά και από την άλλη μεριά έχουμε τις μεταβυζαντινές εκκλησίες, εκ των οποίων από τις τρεις οι δύο είναι εντός του κάστρου και οι τρεις είναι σε λειτουργία με τα μοναδικά χειροποίητα τέμπλα και άλλα πολλά μνημεία στο Δημότυχο μικρότερης μεγαλύτερης σημασίας, που νομίζω ότι μαρτυρούν ότι πρέπει αυτή η πόλη πραγματικά να μετονομαστεί σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Θράκης. Να αναφέρω όμως και τα νεότερα μνημεία, που είναι το πιο σύγχρονο βυζαντινό μουσείο που έγινε στο Δημότυχο και σε λίγους μήνες θα έχουμε
τα εγγένεια του. Είναι ένα στολίδι για την πόλη μας, το οποίο θα φιλοξενήσει την πρωτομή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα του Σεπτήμιου Σβύρου, ολόκληρη πρωτομή, αλλά και άλλα αρχαιολογικά και βυζαντινά ευρήματα. Αξίζει να το επισκεφθεί κάθε επισκέπτης, αλλά κάθε θρακιώτης σίγουρα, αλλά και το θρησκευτικό μουσείο, το οποίο φιλοξενεί επίσης σημαντικές εικόνες θρησκευτικές, αλλά και το λαογραφικό μουσείο, όπως και το πολεμικό μουσείο. Φυσικά υπάρχει και η Δημοτική Πινακοθήκη του Δημήτρη Ναλμπάντη, του συμπατριώτη μας ζωγράφου, διεθνούς φήμη, όπως είπα, του Δημήτρη Ναλμπάντη. Αλλά και η Ελευθερώτρια, η Παναγία Ελευθερώτρια, μια από τις μεγαλύτερες εκκλησίες σύγχρονη της Βορείου Ελλάδας. Και άλλα πολλά που πραγματικά αξίζει να τα επισκεφθεί κάθε επισκέπτης, κάθε τουρίστας. Εκείνο που θέλω να τονίσω μέσα από την εκπομπή σας, από το κανάλι σας, από... Mm-hmm. Πώς το... Ιστοσελίδα. Και εφημερίδα. Εκείνο που θέλω να τονίσω μέσα από την εφημερίδα σας και την ιστοσελίδα σας, ότι αυτή η Δημοτική Αρχή στηρίζει πάρα πολλά στην ανάδειξη και στην προβολή της πολιτικής κληρονομιάς. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορεί να έρθει πρόοδος και ανάπτυξη όχι μόνο στο Δημότικο, αλλά σε ολόκληρο τον Εύρο, αλλά και στη Τράκη, μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά της ιστορικής κρατικής πόλης του Δημοτικού. Πολλά έργα από αυτά που ανέφερα βρίσκονται σε εξέλιξη. Βέβαια, οι ρυθμοί είναι πολύ αργοί, θα πρέπει να πω. Η καθυστέρηση αρκετά μεγάλη. Ξεκίνησαν από το 2011 και ακόμα δεν έχουν πάει ούτε στα μισά. Θέλουμε τη στήριξη πραγματικά του κεντρικού κράτους, του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και της περιφέρειάς μας. Θέλω να ευχαριστήσω όμως την περιφέρειά μας, ότι συμβάλλει σε όλα τα προγράμματα της ανάδειξης και μάλιστα ιδιαίτερα σε ένα καινούργιο έργο που θέλουμε να κάνουμε, το οποίο ονομάσαμε, η πρότασή μας είναι πολιτιστικές διαδρομές. Τι σημαίνει πολιτιστικές διαδρομές? Η σύνδεση όλων των μνημείων με ένα έργο, το οποίο θεωρήθηκε και ως καλύτερη πρόταση από τους σύνδεμους της περιφέρειας.